Παραπέντε. Δεν είναι το παραπέντε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και καλή επιτυχία στο έργο σας, το δύσκολο έργο σας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 Γενάρη ψήφισε υπέρ της αλλαγής κυβέρνησης και αλλαγής πολιτικής. Απέτησε όμως ταυτόχρονα, νομίζω, ένα νέο κοινωνικό και πολιτικό ήθος. Ένα νέο πλαίσιο αξιών που θα στηρίζονται και θα στηρίζουν τη συλλογική και την ατομική αξιοπρέπεια των ανθρώπων, τον αμοιβαίο σεβασμό, την ισονομία και τη δικαιοσύνη. Ψήφισε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα διέπει τόσο τη δική μας συλλογική ζωή, όσο και τις σχέσεις με τους άλλους λαούς και πριν απ' όλα με τους άλλους λαούς της Ευρώπης, αναπόσπαστο μέρος της οποίας ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε, κύριε Σαμαρά. Η στάση του ελληνικού λαού μετά τις εκλογές, οι αυθόρμητες εκδηλώσεις συμπαράστασης προς τη νέα κυβέρνηση δείχνουν ότι η ανάγκη για μια νέα πολιτική και κοινωνική ζωή βασισμένη σε αξίες συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης συνειδητοποιείται ως ανάγκη από ευρύτερα πλειοψηφικά τμήματα της κοινωνίας, όχι μόνο από όσους και όσες ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ ή ΑΝΕΛ, τα κόμματα δηλαδή που στηρίζουν την παρούσα κυβέρνηση. Οι εκλογές συνεπώς της 25ης του Γενάρη αποτελούν την απαρχή όχι μόνο για μια νέα κυβέρνηση, αλλά και για μια ευρύτερη αναδιάταξη των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων με στόχο την υπέρβαση της κρίσης εκπροσώπησης και εμπιστοσύνης που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία. Και αυτή η κρίση εκπροσώπησης, εμπιστοσύνης και τελικά νομιμοποίησης δεν χαρακτηρίζει μόνο το πολιτικό και το κομματικό μας σύστημα, αλλά χαρακτηρίζει και το κράτος, το κοινοβούλιο, τα συνδικάτα, τους θεσμούς, όλες τις μορφές κοινωνικής εκπροσώπησης. Η υπέρβαση δηλαδή αυτής της κρίσης εκπροσώπησης και εμπιστοσύνης είναι μια από τις προϋποθέσεις, είναι στόχος και μέσο ταυτόχρονα για να πετύχουμε την ρήξη με το παρελθόν, τη δημοκρατική τομή και την πολιτισμική αναγέννηση της πατρίδας μας. Τα βάθρα πάνω στα οποία μπορούμε να σχεδιάσουμε με επιτυχία την παραγωγική ανασυγκρότηση, τον οικολογικό μετασχηματισμό και τη βαθιά αλλαγή του κράτους. Τη μετάβαση εν τέλει σε ένα νέο, ισχυρό, δίκαιο και μακροχρόνια βιώσιμο υπόδειγμα παραγωγής, υπόδειγμα κοινής κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης, πέρα από τα πρότυπα, τα χρεοκοπημένα του νεοφλεθερισμού, του κρατισμού, του αυταρχισμού. Ακριβώς γι' αυτό η κυβέρνησή μας θα λειτουργήσει με πνεύμα και τρόπο ανοιχτό σε νέες ιδέες και σε δυνάμεις που θα θελήσουν να συνεισφέρουν στην κοινή προσπάθεια με τις ιδέες τους, με τη δράση τους, ακόμη και με την προωθητική τους κριτική. Η φάση που διανύουμε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι μια φάση έντονης δράσης, αλλά και σκέψης και προβληματισμού. Το ερώτημα πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα συνδέεται με το πώς φτάσαμε εδώ. Άκουσα τον κύριο Σαμαρά και σήμερα να περιγράφει μια εικονική πραγματικότητα προσβάλλοντας πραγματικά όλους εκείνους τους δυστυχείς ανθρώπους που βιώνουν την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την ανέχεια και την ανασφάλεια που προκάλεσε η κρίση και επιδείνωσαν τα μνημόνια. 5 χρόνια μετά τα μνημόνια, τα δομικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας παραμένουν εκρηκτικά. Μιλούμε για προβλήματα που προϋπήρχαν των μνημονίων και για χρόνιες παθογένειες που ωστόσο επιδεινώθηκαν. Στη λίστα των προβλημάτων αυτών κυριαρχούν και τώρα και σήμερα, περισσότερο από πριν, το άδικο και αναποτελεσματικό κράτος, οι τεράστιες και διευρυνόμενες ανισότητες, η χαμηλή εισπραξιμότητα του ΦΠΑ και η φοροδιαφυγή γενικότερα, η διαπλοκή και η διαφθορά, η αποδιάρθρωση κρίσιμων τομέων κοινωνικών υπηρεσιών. Όμως δεν είναι μόνο αυτά. Προστέθηκαν και νέα. Η αρχική κρίση, θα έλεγε κάποιος,
Είναι σαν να μεταλλάχθηκε, πολλαπλασιάστηκε, πήρε νέες μορφές. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα όντως εξαλείφθηκαν. Αυτό όμως έγινε με τρόπο που τα ελλείμματα στην πραγματικότητα μεταφέρθηκαν στην κοινωνία. Έγιναν ανεργία, κόκκινα δάνεια, χρέη προς το δημόσιο, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, συντάξεις πείνας, κοινωνική ανασφάλεια, επικίνδυνες δημογραφικές τάσεις. Θέλω να είμαι σαφής. Η κρίση προϋπήρχε. Απαιτούσε θεραπεία. Αλλά το φάρμακο σε πολλές περιπτώσεις αποδείχθηκε χειρότερο από την αρρώστια. Ορισμένοι λένε ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα. Αν υπήρχε πιο συνεπής εφαρμογή των μνημονίων ή αν η ιεράρχηση των στόχων ήταν καλύτερη. Έχουμε διαφορετική άποψη. Θεωρούμε ότι, χωρίς να παραβλέπουμε άλλα προβλήματα, θεωρούμε ότι η βάση του προβλήματος ήταν το ίδιο το μοντέλο του μνημονίου. Η ίδια εσωτερική του λογική. Οι ίδιες οι παραδοχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε. Πρώτη λαθασμένη παραδοχή ήταν ότι μια κρίση χρέους σαν τη δική μας θα μπορούσε δήθεν να αντιμετωπιστεί με λιτότητα και εσωτερική υποτίμηση. Τραγικό εγκληματικό λάθος. Η αλήθεια είναι ότι μια κρίση χρέους μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με ανάπτυξη, αναδιανομή και έγκαιρη αναδιάρθρωση του χρέους. Η δεύτερη λαθασμένη παραδοχή ήταν ότι το πρόβλημα του ελληνικού κράτους ήταν υποτίθεται ποσοτικό και μόνο πρόβλημα μεγέθους. Η αλήθεια είναι πως το πρόβλημα του ελληνικού κράτους ήταν και είναι κυρίως πρόβλημα ποιοτικό, πρόβλημα κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής αναποτελεσματικότητας. Η τρίτη λανθασμένη παραδοχή ήταν ότι το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας ήταν υποτίθεται θέμα μισθών. Το ακούσαμε και σήμερα μέσα από τον κύριο Σαμαρά. Η αλήθεια είναι πως το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας στη χώρα μας είναι κυρίως θέμα διαρθρωτικό, θέμα διάρθρωσης παραγωγής, χαμηλής επιστημονικής τεχνικής βάσης, χαμηλής προστιθέμενης αξίας και άνησης κατανομής και διαχείρισης των πόρων. Έτσι εξηγείται και το παράδοξο. Ενώ πολλές στοχεύσεις και ορισμένα από τα μέτρα των μνημονίων σε ένα άλλο πλαίσιο θα μπορούσαν να λειτουργήσουν θετικά, εντός αυτής της λογικής και αυτού του μοντέλου είχαν αυτά τα διαλυτικά αποτελέσματα που μόλις είπα. Αυτός είναι ο λόγος που εμείς από την αρχή αντιταχθήκαμε στα μνημόνια και τη λογική τους. Προβλέψαμε τις συνέπειες, ίσως όχι στην έκταση που συνέβησαν τελικά. Και μιλήσαμε από την αρχή για την ανάγκη αντικατάστασης των μνημονίων με ένα πρόγραμμα ανόρθωσης κοινωνίας, μετασχηματισμού του κράτους και ανασυγκρότησης της οικονομίας. Και ο λόγος που το είπαμε αυτό δεν ήταν μόνο τα αποτελέσματα που τώρα είναι τόσο ρωτά, αλλά είναι ακριβώς η λαθασμένη και ταξικά μεροληπτική θεωρητική και ιδεολογική βάση στην οποία στηρίχθηκαν τα μνημόνια. Και δεν το λέμε αυτό τώρα για πρώτη φορά. Αυτό το είπε ο σημερινός Πρωθυπουργός και τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε επιστολή του, μάλλον κάνω λάθος, ήταν ακόμη πιο πριν, το Φεβρουάριο του 2012, με επιστολή του στον τότε πρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Μπαρόζο. Εκεί είπαμε με την επιστολή αυτή ότι τα μνημόνια οδηγούν στην καταστροφή, ζητούμε να αντικατασταθούν με ένα σχέδιο ανόρθωσης με διαφορετική λογική. Το ίδιο μήνυμα μεταφέραμε σε όλους τους ηγέτες της Ευρώπης. Το πρόγραμμα πέτυχε. Πρέπει να αντικατασταθεί από ένα άλλο πρόγραμμα διαφορετικής λογικής. Ούτε η ανανέωση λοιπόν των μνημονίων, ούτε η επέκταση των υφιστάμενων μνημονίων είναι διέξοδος. Η λύση είναι μια νέα αξιόπιστη συμφωνία. Ένα νέο συμβόλαιο που τόσο πολύ ειρωνεύτηκε ο κύριος Σαμαράς, ένα συμφωνημένο σχέδιο ομαλής μετάβασης σε μια κατάσταση όπου η Ελλάδα θα είναι μέρος του Ευρώ και της Ευρωζώνης με τρόπο βιώσιμο, με όρους αξιοπρέπειας και ισοτιμίας. Στην κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε με καλή πίστη για να υπάρξει αμοιβαία επωφελή συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Και είμαστε πλήρως πεπισμένοι ότι αυτό δεν είναι μόνο αναγκαίο, αλλά είναι και εφικτό.
Θα εξηγήσω τώρα γιατί χρειάζεται αυτή η μετάβαση. Γιατί χρειάζεται μια μεταβατική συμφωνία. Μια συμφωνία γέφυρα, όπως την έχει πει ο συνάδελφος ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Βαρουφάκης. Μια ενδιάμεση συμφωνία είναι αναγκαία πρώτον για να υπάρξει χρόνος για τη διαπραγμάτευση των μεγάλων θεμάτων του χρέους, των δημοσιονομικών στόχων και της ανάπτυξης και της χρηματοδότησής της. Δεύτερο, για να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα 11 δισεκατομμύρια θα είναι στη διάθεσή μας και να συζητήσουμε μαζί πώς μπορούμε κατά το καλύτερο τρόπο να τα χρησιμοποιήσουμε. Και βεβαίως για να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή της ρευστότητας προς το τραπεζικό σύστημα και προς την οικονομία. Και θέλω εδώ να παρατηρήσω προς το ρετρό αυτό το κινδυνολογικό του κυρίου Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, ότι πάντως, κύριε Σαμαρά, εκλογές κάναμε με ανοιχτές τράπεζες. Και πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυβέρνηση και οι καταθέσεις είναι στις τράπεζες. Δεν είμαι βέβαιος αν όλοι το ήθελαν αυτό. Η ανάγκη λοιπόν για μια ενδιάμεση, για μια μεταβατική συμφωνία είναι υπαρκτή. Τι διάρκεια μπορεί να έχει μια τέτοια συμφωνία? Κάποιων μηνών. Είμαστε ανοιχτοί να το συζητήσουμε. Μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι τον Αύγουστο μπορεί να συζητηθεί. Ποιο περιεχόμενο μπορεί να έχει αυτή η νέα συμφωνία? Είναι προφανές ότι αυτή η μεταβατική συμφωνία δεν μπορεί να είναι επέκταση των υφιστάμενων μνημονίων. Η εποχή των μνημονίων και της Τρόικα ανήκει στο παρελθόν. Οι όποιες εκκρεμότητες του παρελθόντος δεν πρέπει να παγιδεύουν το μέλλον. Η πολιτική δεν γίνεται ούτε με ιδεολειψίες, ούτε με αιμονές. Ούτε αγνοώντας τη βούληση των λαών. Οι όποιες συζητήσεις και συμφωνίες θα είναι παραγωγικές μόνο αν αναφέρονται στο μέλλον. Ούτε βέβαια μπορεί η μεταβατική συμφωνία να ταυτίζεται με το δικό μας πρόγραμμα. Θα πρέπει να υπάρξει μία κοινή βάση. Η μεταβατική συμφωνία μπορεί κατά την άποψή μας να υπάρξει σύντομα και να περιλαμβάνει τέσσερα θέματα. Ή τουλάχιστον τέσσερα θέματα. Πρώτον, επέκταση της δανειακής σύμβασης και εξασφάλιση ρευστότητας για όσο διάστημα η συμφωνία θα διαρκεί. Δεύτερον, ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων και άλλων μέτρων πολιτικής που θα συμφωνηθούν από κοινού. Από τη μελέτη που έχουμε κάνει από καιρό έχουμε δει ότι υπάρχουν πεδία και θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η περιστολή της φοροδιαφυγής, η διαφάνεια, η κοινωνική αποτελεσματικότητα της διοίκησης κλπ. Μπορεί να υπάρξει λοιπόν ένα ελάχιστο πρόγραμμα κοινής αποδοχής, το οποίο να αποτελέσει τον προγραμματικό πυρήνα αυτής της μεταβατικής συμφωνίας. Τρίτο, μια συμφωνία για τη διαδικασία και τον τρόπο διαπραγμάτευσης του χρέους, είτε σε πολυμερή όπως προτείνουμε εμείς, αλλά είτε και σε διμερή βάση. Η έναξη των διαπραγματεύσεων για το χρέος θα πρέπει να ενταχθεί στα πλαίσια της μεταβατικής συμφωνίας και όχι να παραπεμφθεί στις καλένδες όπως έγινε στο παρελθόν. Τέταρτο, επίσης αυτή η μεταβατική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει μια συναντήληψη για τους όρους μετάβασης από το παλιό στο καινούριο, από το μνημονιακό καθεστώς στη μεταμνημονιακή εποχή και στην αντιμετώπιση των όποιων τεχνικής φύσεως ή νομικής φύσεως προβλημάτων παραμένουν. Μόλις υπάρξει μια τέτοια συμφωνία, η πίεση στο μέτωπο της ρευστότητας θα μειωθεί δραστικά. Θα διαμορφωθεί έτσι ένα κλίμα ευνοϊκό για τις μεγάλες αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε στο εσωτερικό της χώρας. Ερωτώ λοιπόν, ποιον ευνοεί η αναπαραγωγή της έντασης και της χρηματοπιστωτικής αστάθειας? Μήπως εκείνους που δεν θέλουν να γίνουν αυτές οι αλλαγές, παρόλο που μιλούν για τις ελίτ και τις ολιγαρχίες που υπάρχουν στην Ελλάδα? Η πρόταση η δική μας αναζητά το κοινό τόπο, το αμοιβαίο όφελος. Πού αποσκοπούν οι μονότονες, σκληρές δηλώσεις που αρνούνται την κοινωνική πραγματικότητα της Ελλάδας και αρνούνται και το αποτέλεσμα των εκλογών? Είναι εφικτή μια τέτοια συμφωνία? Όπως είπα ήδη, κατά την άποψή μας, είναι εφικτή υπό τον όρο ότι θα γίνουν σεβαστές οι πάγιες δημοκρατικές αρχές και θα επικρατήσει η κοινή λογική. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας και διαβάζοντας ομιλίες πολλών βουλευτών, ακόμα και αρχηγών κομμάτων, μου δημιουργήθηκε εντύπωση ότι ενδεχομένως δεν είναι συνειδητοποιημένο. Δεν έχω συνειδητοποιηθεί, θα χρειαστώ λίγα λεπτά, κύριε Πρόεδρε, λίγα λεπτά.
πριν πάρει το λόγο ο Πρόεδρος. Δεν έχει συνοποιηθεί ενδεχομένως ότι τα μνημόνια δεν περιλαμβάνουν μόνο μέτρα πολιτικής, αλλά περιλαμβάνουν και δεσμεύσεις, από τις οποίες αν δεν απαλλαγούμε, η χώρα μας θα είναι καταδικασμένη σε μια επαόριστον λιτότητα, σε μια επαόριστον οικονομική καχεξία και υποβάθμιση. Είμαστε μια κοινωνία με το μέλλον μας παγιδευμένο και υπονομευμένο και υποθηκευμένο εξαιτίας αυτών των περιορισμών. Πολύ συνοπτικά, λόγω της του ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος. Πρώτος περιορισμός. Υποχρεούμαστε με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν λάβει οι προηγούμενες κυβερνήσεις να έχουμε κάθε χρόνο πλεώνασμα 4,5%, 7,5 με 8 δισεκατομμύρια, το οποίο όλο θα πρέπει να πηγαίνει στην εξυπηρέτηση του παλιού χρέους. Ρωτώ όλους εσάς και όλες εσάς, υπάρχει εδώ μέσα κάποιος που να θεωρεί αυτό το στόχο εφικτό? Υπάρχει κάποιος που να θεωρεί ότι μπορούμε ταυτόχρονα να εξοφλούμε το παλιό χρέος με το όποιο πλεώνασμα και ταυτόχρονα να επενδύουμε και να κάνουμε νέα ανάπτυξη στην οποία μιλάμε? Αυτός ο στόχος πρέπει να γίνει αντικείμενο ριζικής επαναδιαπραγμάτευσης. Δεύτερον, ακούσαμε για το χρέος, αν είναι βιώσιμο, αν δεν είναι βιώσιμο κλπ. Μα είναι δυνατόν να γίνεται συζήτηση αν ένα χρέος που βρίσκεται στο 180% του εθνικού εισοδήματος και το οποίο μάλιστα είναι χρέος εξωτερικό και όχι εσωτερικό, αν αυτό συνιστά ή όχι πρόβλημα? Και εδώ λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα αραγές μέτωπο για να υπάρξει μια ριζική διαπραγμάτευση. Και σε ό,τι αφορά το ύψος του χρέους, αλλά όσο και κυρίως θα έλεγα τον τρόπο αποπληρωμής του όποιου χρέους αποφασίσουμε να πληρώσουμε. Θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε το χρέος χρησιμοποιώντας πλεονάσματα τα οποία θα παράγουμε περικόπτοντας κοινωνικές δαπάνες ή βάζοντας νέους φόρους? Ο Σάιλοκ του Σέξπιρ ήταν πιο ειλικρινής. Ζητούσε κατευθείαν κρέας και αίμα. Ή θα γίνει αυτό το οποίο προτείνει η κυβέρνηση. Μία συμφωνία που θα πληρώνουμε το χρέος με ρήτρα ανάπτυξη. Δηλαδή θα πληρώνουμε ανάλογα με την ανάπτυξη που θα έχουμε, ανάλογα με την ονομαστική αύξηση του εθνικού εισοδήματος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αναφορές μου στα θέματα αυτά είναι αναφορές διότι δεν συζητούνται αυτά τα θέματα. Αλλά αυτά θα τα έχουμε μπροστά μας. Και αν δεν βρούμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, όσο και να διακηρύσουμε το τέλος της λιτότητας, δεν θα μπορούμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που θέλουμε, ακριβώς διότι θα υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με την άδεια της Προέδρου με μία γενικότερη σκέψη. Πολλές φορές στην καθημερινότητα που ζούμε όλοι συμβαίνουν γεγονότα που μόνο εκ των υστέρων διαπιστώνουμε τη σημασία τους. Ζούμε λοιπόν και σήμερα μια ιστορική εποχή που δεν χαρακτηρίζεται μόνο από την κρίση και από την κατάρρευση ξεπερασμένων μοντέλων, αλλά ζούμε μια κρίση που τελικά θα γεννήσει και νέα μοντέλα και νέα υποδείγματα κοινωνικής οργάνωσης, όπως έγινε και στο παρελθόν. Με την έννοια λοιπόν αυτή είναι ευκαιρία να αναμετρηθούμε με τα ελλείμματα του παρελθόντος. Να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα εξυγχρονισμού μέσα όμως από την αντιμετώπιση του σύγχρονου κοινωνικού προβλήματος, της ανεργίας, της κοινωνικής ασφάλισης και του κοινωνικού προπισμού. Θα μπορούσε έτσι να διαμορφωθεί ένα νέο υπόδειγμα στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που να συνδυάζει προωθημένες μορφές δημοκρατίας, κοινωνικής αυτενέργειας, κοινωνικής δικαιοσύνης πάνω σε μια ισχυρή βάση κοινών αγαθών. Ένα υπόδειγμα κοινωνικοκεντρικό που θα έδινε αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση στην κοινωνία, ελπίδα στο λαό, αισιοδοξία στην Έλληνα. Έτσι η Ελλάδα από πειραματόζωο της λιτότητας και της καταστροφής θα μπορούσε να γίνει πεδίο εφαρμογής πρωτοπόρων ιδεών και πολιτικών. Και το όφελος δεν θα ήταν μόνο για μας. Ο κόσμος θα αποκτούσε μια αιστεία ασφάλειας σε μια περιοχή ανασφάλειας. Και η γερασμένη Ευρώπη θα μπορούσε να ξανανιώσει μέσα από την συμβίωση διαφορετικών αναπτυξιακών υποδειγμάτων στο εσωτερικό της. Ας μην βιαστούν κάποιοι να πούν ότι αυτά είναι ουτοπίες, διότι υπάρχουν και ουτοπίες που είναι ρεαλιστικές. Είναι αυτές που η υλοποίησή τους εξαρτάται όχι από υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά από την ενότητα και τη συλλογική δράση των απλών ανθρώπων στην Ευρώπη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον αντιπρόεδρο.